Με την σχεδόν καθολική συμμετοχή τους στην απεργία, απάντησαν οι εκπαιδευτικοί των Χανίων στην προωθούμενη από το Υπουργείο Παιδείας αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και την αυτοαξιολόγηση. Οι εχθροί του κράτους και του λαού είναι οι εκπαιδευτικοί που έβγαλαν το φίδι από την τρύπα. Τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας ας τους αξιολογήσουμε για τις μηδέν μεθ, για τα κενά στα σχολεία, για το στίβαγμα των παιδιών. Η συμμετοχή τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεπέρασε το 90%, ενώ εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και γονείς συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, λέγοντας όχι στην κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων. Η νέα γενιά έχει τα νικά, ούτε ξεκουλιέται, ούτε προσκυνά. Έρχεται και λέει ότι θα βάλει ουσιαστικά βαθμολογία στις σχολικές μονάδες και έτσι ένα σχολείο στα Σφακιά ή στην Κάντανο θα συγκρίνεται με ένα σχολείο της Εκάλης. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υστερούμε για λόγους στους οποίους δεν ευθυνόμαστε οι ίδιοι για τον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε. Παλεύουμε για ίσα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, για ίσα δικαιώματα των εκπαιδευτικών μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Έχουμε αρκετά κενά, έχει μπει ήδη Οκτώβρης, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε πολλά υγειονομικά προβλήματα, έλλειψη σε καθαρίστριες. Στο επίμαχο νομοσχέδιο αντιτίθενται και οι ομοσπονδίες γονέων με τους εκπροσώπους τους να μιλούν για δημιουργία σχολείων τριών ταχυτήτων. Εάν το Υπουργείο ήθελε να αξιολογήσει, δεν χρειαζόταν να αλλάξει νόμους. Δεν νομίζω να μην ξέρει ότι δεν έχει κτίρια ή ότι τα κτίρια του δεν είναι θωρακισμένα σεισμικά και δείτε τα χάλια του Ηρακλείου. Μη μου πείτε δύο χρόνια, δεν ξέρανε ότι η περιοχή κουνιέται. Αγωνιστικό παρόν έδωσαν και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι θέσεις της κυβέρνησης έχουν αποδειχθεί ότι έχουν μεγάλη φτώχεια, μεγάλη ένδυα, γιατί αξιοποιεί την καταστολή, τη βία, τον αυταρχισμό, για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το κίνημα, σε αυτές τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και των μαθητών. Εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας. Καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την απόφαση της Υπουργού Παιδείας Κεραμέως να κηρύξει παράνομη την απεργία των εκπαιδευτικών και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους. Εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού κόσμου προειδοποίησαν για έναν θερμό χειμώνα με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.